Στα πλαίσια του μαθήματος της γεωγραφίας, όπως κάθε χρόνο, εκδίδουμε ένα βιβλίο και μια συλλογική εργασία. Το φετινό θέμα είναι «Γη παρελθόν, παρόν και μέλλον» και υπολογίσαμε την ακτίνα της γης στην αυλή του σχολείου, όπως καθώς και την ταχύτητα. Θα σας εξηγήσουν περίπου οι μαθητές τι κάναμε περίπου. Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε στο πρώτο γυμνάσιο, αν και στεγαζόμαστε στο έκτο δημοτικό. Θα σας παρουσιάσουμε μια συλλογική εργασία που κάναμε στα πλαίσια του μαθήματος γεωγραφίας, με την οποία μετρήσαμε την ακτίνα της γης με απλά μαθηματικά και απλή φυσική. Περαιτέρω πληροφορία στη δόση η Αναστασία. Λοιπόν, η παρούσα εργασία είναι ένα αποτέλεσμα συνένωσης των δικών μας εργασιών των μαθητών της Β' Γυμνασίου, του πρώτου δημοτικού σχολείου ΚΟ. Αυτή η εργασία έχει γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και μας έφερε πολύ κοντά στο να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε το ευρύτερο περιβάλλον που ζούμε. Η εργασία έχει βάση τα μαθηματικά και τη φυσική και με τη βοήθεια αυτών οι μαθητές μπόρεσαν να μετρήσουν το μέγεθος και την ταχύτητα περιστροφής της γης. Επίσης, να ευχαριστήσουμε το διευθυντή μας, τον κύριο Πηλικό, που μας βοήθησε και μας άφησε να κάνουμε αυτή την εργασία. Ένα από τα πολλά πράγματα που κάναμε στο βιβλίο είναι η θεωρία του Big Bang, όπου είναι μια μεγάλη έκρηξη, όπου κατά τη διάρκεια δεν είχε χώρο και χρόνο και μετά από αυτή τη μεγάλη έκρηξη δημιουργήθηκε το σύμπαν. Και κάναμε αυτό το βιβλίο με τη βοήθεια του κύριου Φανουρίου και του κύριου Πηλικού, όπου είναι εξαιρετικοί άνθρωποι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δώσανε. Ο Γιάννης πριν μιλήσει για το παρελθόν της γης. Εγώ θα πάω τώρα στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, το παρόν. Το σημαντικότερο του μέρους είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στον πλανήτη μας αυτή τη στιγμή. Το σημαντικότερο είναι η ρήπανση του αέρα, καθώς προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και την τρύπα του όζοντος, τα οποία είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να τα λύσουμε. Και άλλο ένα πιθανό πρόβλημα είναι και οι κοσμικές καταστροφές, οι οποίες βέβαια είναι πέρα από τις δυνατότητες του ανθρώπου να τις λύσει, όμως αποτελούν ένα κίνδυνο για την ζωή στη Γη. Λοιπόν, εγώ αρχικά θα σας εξηγήσω πώς υπολογίσαμε την ακτίνα της Γης, όπου πολλαπλασιάσαμε το μήκος του τόξου που το συμβολίζουμε με 2 πυρό και ο αριθμός είναι 31, με το μέτρο του τόξου που είναι 1.296.000 και συμβολίζεται με 1. Και μας έβγαλε ότι η ακτίνα της Γης είναι 6.397.000 μέτρα ή αλλιώς 6.397 χιλιόμετρα. Έχοντας υπολογίσει την ακτίνα της Γης, καταφέραμε να υπολογίσουμε και την περίμετρό της. Και με οποία μαθηματικά βρήκαμε την περίμετρό της στον ισημερινό με τον τύπο π ίσον 2 πυρό και κάνοντας τις πράξεις βρήκαμε το αποτέλεσμα 40.000 χιλιόμετρα. Με τον γενικό τύπο της γραμμικής ταχύτητας στον ισημερινό, βρήκαμε ότι η μέση ταχύτητα ίσονται με την περίμετρο δια την ταχύτητα περιστροφής. Και με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας 40.000 χιλιόμετρα δια 24 ώρες, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι η ταχύτητα περιστροφής στον ισημερινό ίσονται με 1.673 χιλιόμετρα. Όπως επισημάνουν πριν τα παιδιά, χρησιμοποιήσαμε τη φυσική και τα μαθηματικά για να κάνουμε όλη αυτή την εργασία. Όμως δεν επισημάναν το γεγονός ότι όλες αυτές τις μετρήσεις τις βρήκαμε μέσω του κινητού με μια απλή εφαρμογή όπως πολλές άλλες. Χρησιμοποιώντας κατά κάποιο τρόπο GPS, αλλά μέσω του κινητού χωρίς κάποιο ιδιαίτερο σύστημα.
Νομίζω ότι τα παιδιά καλύψανε τα θέματα, τα περισσότερα που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο που φτιάξαμε. Αλλά εγώ θέλω να επισημάνω πως το μάθημα φέτος της γεωγραφίας μαζί με τον κύριο Φανουρίου δεν ήταν απλά αυτά που μαθαίναμε από την ύλη του βιβλίου, αλλά και πολλά περισσότερα. Και πιστεύω ότι αυτός, με μόνο αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το βιβλίο. Όταν ξεφεύγουμε λίγο από τα πλαίσια της ύλης και τα τυποποιημένα του σχολείου και επεκταθούμε λίγο πιο πέρα, τα παιδιά ενθουσιάζονται. Έχουμε σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία τους δίνουν και κίνητρο για περισσότερο ψάξιμο στη φύση ή να αγαπήσουν την έρευνα ακόμα πιο πέρα. Και αυτό φάνηκε από τα άξια παιδιά, τα οποία μας βοήθησαν σε αυτό εδώ τη σημερινή εργασία την οποία εκδώσαμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε.